υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ με τις εμφανισούλες των Sugar Mountains. Δεν βοηθάνε πολύ τη γραμματέα και τους διαιτητές και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Basket Maniacs και τους Sugar Mountains. Στα πλαίσια της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου του δεύτερου όμιλου της Evolution League, οι Sugar Mountains κρατάνε σταθερό τέμπο με 0 νίκες σε 10 μάτς. Δεν θέλει να χαλάνε τα ποσοστά σου, πάνω στα παιδιά. Από την άλλη, οι Basket Maniacs έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους, δεν τα πάνε τόσο πολύ άσχημα. Η αλήθεια είναι, είναι πολύ δύσκολο ο όμιλος, όπως τα λέγαμε και με το Γκεραμάρι στην κάμερα, στη συνέντευξη ενώ. Σίγουρα θέλουν και νίκη και οι δύο ομάδες, η μία για το γόητρο Sugar Mountains και επιτέλους να πανηγυρίσουν το πρώτο τους ροζ. Από την άλλη, οι Basket Maniacs χρειάζονται την νίκη τόσο για λόγους ψυχολογίας, καθώς έχει πέσει λίγο η ενέργεια της ομάδας μετά τις 4 ήττες που έχει κάνει. Σιγά σιγά να δούμε και τις πεντάδες. Για τους Basket Maniacs είναι ο Μπένος, ο Καλαμιώτης, ο Δημητριάδης, ο Κεραμάρης. Στην αντίπερα όχθη έχουμε τον Μπίνα. Τον Μπίνα, τον Κούτρα, τον Μπενέκο. Αυτός εκεί που είναι το 3 δεν καταλαβαίνω πως είναι, το βάλω πίσω. Θα σας πω εντός ολίγου τι είναι οι Sugar Mountains. Δυσκολεύομαι λίγο με τις εμφανίσεις τους. Στο μεταξύ κερδίζουν 5-0 τους Basket Maniacs. Δεν καταλαβαίνω τι είναι τα ονόματα και τα νούμερα. Έχει στείλει 3 μηδενικά, βλέπω 13 που δεν το έχει στείλει, δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, έλεγα. Λοιπόν, θα μας ενημερώσει η γραμματεία εν καιρό. Μέχρι τότε θα λέμε αυτό που ξέρουμε. Στο μεταξύ, οι Sugar Mountains προπορεύονται 7-0 απέναντι στους Basket Maniacs, οι οποίοι θα είναι μόλις 6-7 σήμερα. Δυσκολεύει περισσότερο το έργο τους από αυτό. Από την άλλη, Sugar Mountains έχουν 9 άτομα ρόστερ. Σύσσωμος ο σύλλογος. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά οι Basket Maniacs, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν το δρόμο του αντίπαλου καλάθι. Διατηρούν το 0 στο ενεργητικό τους, έχοντας φάει 7 πόντους πίσω. Στα πρώτα 3 σχεδόν λεπτά της αναμέτρησής μας, Δημητριάδης. Αστοχή από Δημητριάδης. Rebound από το Sugar Mountain. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ηλικιακή διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και αν μη τι άλλο, αν οι μαύροι τρέξουν το γήπεδο θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο των Basket Maniacs. Λοιπόν, αυτό με τρεις γραμμές πίσω είναι ο Αντωνόπουλος, το 13 είναι ο Μπράλας. Ο Μπάρλα, συγγνώμη. Ξεδιλίγεται το κουβάρι σιγά σιγά. Έχει έρθει και ο Μανούρης να δει τους Basket Maniacs. Άστοχη ο Μπάρλας, εκεί είναι ο Μπίνας να πάρει το rebound. Νέκος για 3.
2-12 και πρώτη φορά διψήφια διαφορά για τους φιλοξενούμενους. Βγάζουν πάρα πολύ ενέργεια στο παρκέ σε σχέση με τους αντιπάλους τους. Δημητριάδης, σωστά είναι το φάουλ. Με σώμα, τον σπρώχνει. Σωστά. Καλαμιώτης, θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ. Δεν θα βάλει κάποιο καλάθι, αλλά θα έχει το δικαίωμα για δεύτερες βολές. Καλαμιώτης θα στοχίσει, θα κάνει το 3-12. Και στη δεύτερη, τώρα θα γίνουν οι αλλαγές για τους Sugar Mountains. Οι μπάρλες είναι δύο, λογικά στον 8 είναι ο μπάρλας ο Αθανάσιος και ο άλλος με 13 είναι ο μπάρλας ο Λουκάς. Αντωνόπουλος τώρα κλέβει την μπάλα, είναι στον Κούτρα. Αυτός στον Πίνα, ασίστ ο Κούτρας, καλά τον Πίνα και 4-14. Εάν συνεχίσουν έτσι οι Sugar Mountains θα το σπάσουν το ρόδι. Θα κάνουν φινάλε με νίκη στο γύρο. Καλαμιώτης, Κεραμάρης, το σκέφτεται, ξαναδίνει στον Καλαμιώτη. Φάουλ κάνει ο Μπίνας. Αλλαγές έχουμε πάλι από τους Sugar Mountains. Ο Πέπες θα μπει για πρώτη φορά και στον Μπίνα. Δημητριάδης, Κεραμάρης δεν θα το βάλει. Στονόπουλος θα τρέξει. Έχεις όλους, δεν θα μετρήσει το καλάθι. Έχει σφυρίξει νωρίτερα ο διαιτητής. Στονόπουλος. Σταντανόπουλος θα την κάνει καλά και ο Μπάρλας και 4-16. Ίσως θα έπρεπε να πάρουν ένα time out οι Basket Maniacs να κόψουν λίγο τους ρυθμούς των αντιβάλλων τους. Καλαμιώτης για 3. Φλοφλόπι με τον αυτό. Μπάρλας θα τρέξει. Θα κάνει βήματα. Πολύ καλή πάσα, πολύ καλή άμυνα εκεί από τον Ντέιβιτ. Ανάγκη στον αντίπαλό του σε λάθος. Γκριν. Μέσα. Στοχευτός. Αντωνόπουλος θα πάει το rebound. Πάρα πολύ ωραία πάσα στον Πέπε. Από τον Αντωνόπουλο, 4-18, στο συν 14, γρήγορα οι Sugar Mountains. Είναι πάρα πολύ επηρεασμένοι οι Basket Maniacs από τις ερείτες τους, φαίνεται. Από τον τρόπο που στέκονται μέσα στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι με το σύνολο που έχουν Basket Maniacs δεν τους αξίζει να βρίσκονται εκεί. Μπορούν πάρα πολύ καλύτερα. Καλά μια της θα στοχίσει.
Βάλει και τη δεύτερη. Θα κάνει το 6 για το 8. Ρυθμό χρειάζεται να βρουν οι μπάσκετ μανιάκς. Έχουν και την εμπειρία, έχουν και το ταλέντο. Ιωνόπουλος. Απέναντι. Δεν ξέρω ποιος είναι το 15. Θα μάθουμε εν καιρό. Νεγκρίνα στο 2-3, Αντωνόπουλος θα πάρει το rebound. Λαζαρέ, το 15 ποιος είναι. Στοχείο Πέπε. Πέπες. Ο Μπάρλας θα πάρει το rebound. Νέκος. Θα στοχίσει. Καλαμιώτης. Φοβίζει το φάουλ ο Καλαμιώτης. Αλλαγές έχουμε. Το 7-20 παραμένει. Θα ευστοχίσει τη δεύτερη ο Καλαμιώτης, θα κάνει το 8-20. Πέπες θα σηκωθεί για 3, θα αστοχίσει. Μπάρα θα πάρει το τελευταίο rebound και θα το κάνει καλά. Με το 15 είναι ο Μπουκτής και το 2 Τζόρνταν την μπλούζα είναι ο Αργυρόπουλος. Πέπισε στο γη, Μπάρλας θα πάρει το rebound. Θα κοπεί εκεί πολύ ωραία από το Σάσα. Με Green, δεν είναι καλό το τελειώμα του. Πέπες θα πάρει το rebound. Μπουκτής Αργυρόπουλο. Είναι εκεί μέσα ο Μπενέκος. Δεν θα ευστοχίσει. Κεραμάζει την μπάλα. 1,5 λεπτά έχει μείνει για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Καλαμιώτης. Δεν θα βάλει το καλάθι. Θα έχει το δικαίωμα για 2 βολές και έχουμε αλλαγές τώρα για τους Sugar Mountains. Μπράβο, Θανάση! Πάμε! Ευστοχή ο Καλαμιώτης στην πρώτη του βολή. Δεν θα ευστοχήσει όμως τη δεύτερη. Την μπάλα και πάλι στο χέρι για τον Sugar Mountains. Μια άσπιση από τα 6.75. Μποκτής τώρα με την μπάλα στα χέρια του. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια, δεν προλάβαν να εκδηλώσουν κάποια επίθεση. Μάλιστα κοπεί εκεί αντικανονικά. Θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Γενικότερα οι Sugar Mountains έχουν κάνει πάρα πολλά φάουλ στους αντιπάλους τους.
βάζει την πρώτη βολή ο Κεραμάρης. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη, θα κάνει το 11-22, 34 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκάπτου. Γίνανε και 7 μόλις οι Basket Maniacs. Θα πατήσει την πλάγια γραμμή ο Αργυρόπουλος. 23,3 όλα για τους Basket Maniacs και για να δούμε. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε με την... Πάνε γρήγορα σε γρήγορα καλά τελικά. Και να μάλιστα κάνει το 13-22, θα ρίξει πάλι τη διαφορά σε μονοψήφιο. Τσίτρας, σταματάει, γίνει στον Πέπε. Αφαιρεί αυτό, συνέχισε την πρώτη δεκαλέπτου, 13-22 υπέρ του Sugar Mountains. Επιστροφή σιγά σιγά στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 13-22 μπροστά η Sugar Mountains. Αργυρόπουλος, δίνει στον Μπάρλα. Αστοχή αυτός, καλά μια ψήνικη να πάρει το rebound. Γκριν στον Καλαμιώτη. Πολύ ωραία συνεργασία εκεί από τους παίκτες των Basket Manias. Κάνουν το 15-22 και μαζεύουν σιγά σιγά τη διαφορά. Αργυρόπουλος με την μπάλα στα χέρια του. Κούτρας θα σηκωθεί για τρεις, θα αστοχίσει ο Κούτρας. Θα αστοχίσει εκ νέου και ο συμπαίκτης του, ο Μπίνας. Και ο Αργυρόπουλος θα τη δώσει και στον Μπάρλα. Διευθύς, κακιά εκεί η τρίπλα του, κακή. Θα κλέψει την μπάλα, δεν θα πέρασε όμως η μπάση στον Κεραμάρη. Θα κοπεί εκεί πέρα. Σήκω, 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 το φωνάζανε, σηκώθηκε τελικά και έκανε το 17-22 ο Δήμος ο Δημητριάδης.
διαγωνισμό. Θα κάνει το 17-24 και θα σκοράρει για την ομάδα του μετά από αρκετή ώρα. Σταματάει με φάουλ εκεί ο αντίπαλος. Σωστά είναι το φάουλ. Καλά μια της ευστοχής στην πρώτη του βολή. Κούτρας στο μπουκτή, θα σηκωθεί αυτό κατευθείαν και θα στοιχίσει. Καλαμιώτης με την μπάλα στα χέρια του. Στον Γκριν. Στους 5 έχει κλείσει η ψαλίδα. Δευτερόλεπτα έχουν απομείνει, κάτι πρέπει να κάνει ο Δημητριάδης, θα πάει τελικά μέχρι μέσα, δεν θα στοχίσει, εκείνο και Ραμάρης όμως. Θα πάρει το rebound, θα κάνει 21-24 και θα ρίξει διαφορά στους 3. Στο συνθέτει ξανά οι Sugar Mountains. Ο Κεραμάρης δεν ήταν καλή επιλογή του εκεί. Πουκτής, θα στοχίσει για 3. Δημητριάδης θα πάρει το rebound. Μέχρι μέσα. Δεν είναι καλή πάσα όμως, δεν έδωσε τα πόδια στον πίνα. Συγκράτησε όμως αυτός, μπουκτής. Στον πίνα. Μέχρι μέσα αυτός, αναπεταχτάρι, δεν θα στοχίσει. Καλαμιώτης θα πάρει το rebound. Αλλαγές. Κούτρας, θα στοχίσει ο Κούτρας. Κατοχή παραμένει όμως στα χέρια των Sugar Mountains αφού ο Νεγκρίν έβγαλε την μπάλα εκτός. Βήματα έχουμε από τον Μπάρλα, σωστά, περπάτησε πίσω βήματα και έχουμε αλλαγές. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με τις εμφανίσεις, δεν ξέρω τι γίνεται, έχουμε δυσκολευτεί όλοι. Την επόμενη αγωνιστική παίζουν και οι Ιταλοί. Την επόμενη.
Δεν νομίζω να αναχέστηκε. Δεν θα παίξει αν δεν είναι δηλωμένος. Δεν θα παίξει αν δεν είναι δηλωμένος. Δεν θα παίξει. Υπάρχει εδώ μια δυσκολία στη συνεννόηση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χάθηκε λίγο η μπάλα εδώ με τη συνεννόηση με τους Super Mountains. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Δεν την κάνει λάθος. Ο Αναστασόπουλος κερδίζει την μπάλα. Και ο Μπενέκος θα κάνει το 21-29. Νεγκρίν θα απαντήσει πατώντας, θα κάνει το 23-29. Μπασκετμάνια, Ξαναστασόπουλος κερδίζει την μπάλα, ξανά στον Μενέκο και έχουμε γρήγορα βέβαια time out καθώς διαφορά πήγε ξανά στο 8-23-31. Επιστρέφουμε για τα τρία τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου στο συνοχτόνι στο Sugar Mountain. Να κρίνουμε την μπάλα στα χέρια του. Ζητώ συγγνώμη για ονόματα που έχω πει λάθος κατά τη διάρκεια, αλλά είναι πολύ μπερδεμένα τα νούμερα που μου έχουν στείλει και εμένα. Θα ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μπίνω με την μπάλα, δίνει τον Κούτρα. Αυτός θα πάρει το layup, δεν θα ξεκινήσει όμως. Γκριν θα σταματήσει αμέσως και θα βάλει ένα εξαιρετικό τρίποντο στον ενδιασμό. Θα κάνει το 26-31, τα έχει αυτά τα σου τον David τον Γκριν, η αλήθεια είναι. Άρλα στον Μπενέκο για 3 αυτός, δεν ευστοχή. Μπίνας θα πάρει το ριμπάν, θα δέσει τον Κούτρα. Κούτρα στο στοχή, Μπενέκο στο στοχή εκ νέου. Ακριβώς κάτω από το καλάθι. Με γκριν, θα δώσει τον Μπένο, μέχρι μέσα αυτός. Ψιλοκρεμαστό το σουτάκι του. Φάουλ λέει διδυτής. Αστοχίσει ο Αντωνόπουλος, που το λέω Αργυρόπουλο κατά τη διάρκεια στην πρώτη του βολή. Ο Αντωνόπουλος είναι αυτός. Θα αστοχίσει στη δεύτερη, θα κάνει 26-32. Μπαίνος με την μπάλα στα χέρια του. Στο Δημητριάδη, δεν είναι καλό το σούτ αυτού νου. Κοντό το σουτ και κακό του Αντωνόπουλου.
Καραμάρη θα πάρει το rebound, θα δώσει τον Green. Ένα λεπτό έχει απομείνει για να πάνε στα αποδυτήρια δύο ομάδες. Δεν ευστοχεί ο Καραμάρης. Φάουλ προς εξάστο, σηκώνει το χέρι του, το έχουμε αλλαγεί. Στασινόπουλος θα μπει, ήρθε αργοπορημένος. Ευχαριστούμε να αποτελέσει ακόμα μια λύση για την ομάδα του. Τονόπουλος. Άρλας. Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα εδώ πέρα. Πρώτα, αλλά... γιατί έβαλε την μπάλα... και την κράτησε πάνω του... με 13 στη μέση του. Αλλά οι διαιτητές έχουν καλύτερη εικόνα από μένα. Τα δευτερόλεπτα ακόμα. Πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο θα δούμε ποιος είναι ποιος από τους Sugar Mountains. Τα έχω μπερδεύσει, θα σταματήσω να λέω τα νούμερα τους αυτή που δεν έχουν νούμερο. Ολόκληρη επίθεση σχεδόν για τους Basket Maniacs. Νεγκρίν έχει την μπάλα στα χέρια του. Πόδι από τον Μπένο. 10 δευτερόλεπτα. Μπενέκος. Χρόνο 26-32 μπροστά οι Sugar Mountains. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στους Basket Maniacs και τους Sugar Mountains. Καυτός Καραμάρης ξεκινάει με τρίποντο στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου, κάνει 29-32. Κούτρας στον πίνα. Κούτρας μέχρι μέσα, δεν θα ευστοχίσει. Καλαμιάς θα πάρει το rebound. Θα ευστοχίσει ο Δημητριάδης. Αντωνόπουλος θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Μπενέκος, κακή τρίπλα του και να μ' άρεσε εκεί να πάρει την μπάλα. Μικρή διακοπή. Και
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τα λύσαμε τα προβλήματά μας με τα παιδιά, με το ρόστερ. Εντάξει, είναι καινούργια ομάδα, καινούργια παιδιά. Δεν υπήρξε σωστή συνεννόηση. Θα τα βρούμε όμως όλα. Συνεχίζουμε. 29-34 είναι μπροστά η Super Mountains. Νεγκρίν έχει την μπάλα στα χέρια του. Δίνει στο Δημητριάδη. Αυτό θα σηκωθεί για 3. Δεν θα ευστοχίσει. Αντωνόπουλος δίνει στον Μπενέκο. Στον Μπενέκο. Αυτός θα βάλει το τρίποντο. Θα κάνει το 29-37. Δημητριάδης, πάρα πολύ ωραίο σουτ. Κάνει το 31-37. Πέπες, δεν θα στοχίσει στο mid-range σου του. Θα κερδίσουν όμως το foul οι Sugar Mountains και η μπάλα θα είναι δικά της για νέα 14 λεπτά απ' έξω. Σηκωθεί για 3 ο Μπενέκος, θα βάλει το τρίποντο. Θα κάνει το 31-40. Θα στοχίσει, θα μπει μέχρι μέσα, θα βάλει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Την έβαλε και τη βολή. Κάνει το 34-40 ο Κεραμάρης. Αστόχησε εκ νέου. Καλά μια που θα πάρει την μπάλα, θα δώσει ένα γκριν. Κεραμάρης, καλό φάουλ κερδισμένο. Ακόμα δύο ελευθερές βολές. Αιμάτε, έχουμε επιστρέφει σε λίγο. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για το 5 και 39 απομένουν. Αστόχησε στην πρώτη Κεραμάρης. Δεύτερη, θα κάνει το 35-40. Θα κλέψει ο Καλαμιώτης την μπάλα. Δεν θα εξοχίσει, μπάρλας θα πάρει το rebound. Καλαμιώτης με την μπάλα στα χέρια του, θα δώσει τον Μπένο. Μαρία,
νιώθει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία. Περνάει εκεί. Τον κόβει αντικανονικό αντίβολο και έχει το δικαίωμα για δύο λεπτές βολές. Ευστοχή στην πρώτη, 36-40. Ευστοχή και στη δεύτερη, κάνει το 37-40. Στους τρεις μειώσαν οι Basket Maniacs. Ακόμα δύο βολές. Σινόπουλος. Γκριν. Με γύρω μεσημερινή για τρεις. Είναι κοντό το σούτ του. Rebound για Sugar Mountains. Έκλεψε εκεί την μπάλα. Είναι μόνος του όμως, ένας εναντίον τριών. Και πρέπει να περιμένει ίσως τους συμπαίκτες του. Αλλαγές έχουμε. Για τον Basket Maniacs. Σας το μπαίνω. Καλαμιώτης. Δεν έφτασε ο Καλαμιώτης. Rebound από Sugar Mountains. Κούτρας με την μπάλα στα χέρια του. Μείνει στο Δίνα. Πάρα πολύ ωραία πάσα assist. Καλά το Καλαμιώτης, η πάσα από τον Green. Ξανά η κατοχή στα χέρια των Basket Maniacs. Με Green εκεί μπερδεύεται μόνος του και χάνει την μπάλα. Υπήρξε επαφή από Μαύρο. Κούτρας. Χτύψε εκεί ο Δημητριάδης, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Εντάξει, είναι ο Δήμος, ευτυχώς, συνεχίζει. Κεραμάρης, τον Καλαμιώτη. Κακή πάσα όμως εκεί από τον Βασίλη τον Καλαμιώτη. Μπίνας, σκοπεί ο Μπίνας, θα προστοχίσει. Ναι, Γκριν θα πάρει το rebound, θα πάρει και το φάουλ και θα πάει και στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές.
Ευστοχή στην πρώτη του Βολονεγκρίν. Ευστοχή στη δεύτερη κάνει το 41-44. Θα απαντήσουμε με τρίποντο όμως ο Βαλμάντερ που κάνει το 41-47. Παραμένουμε κοντά στο σκορ οι Basket Maniacs. Το κάτι παραπάνω που χρειάζονται, λίγο παραπάνω ενέργεια. Βρίσκουνε πάντα τρόπο οι μαύροι. Δεν θέλω τα απομένουνε για την ολοκλήρωση του τρίτου τετάρτου. Κακή πάσα εκεί του Κούτρα, κατάληξε τελικά στα χέρια του Καλαμιώτη και με γκριν θα πάρει τον διάδρομο, θα κάνει το 45-49. Θα φέρει την ομάδα του ξανά στο 1-4 και έχουμε βήματα, σωστότατο. Ολόκληρη επίθεση για τους Basket Maniacs και τα 20 δευτερόλεπτα. Κι άλλο φάουλ, κι άλλες βολές. Μάλιστα είναι έτοιμος για την πρώτη του. Θα είναι και εύστοχος. Θα εύστοχήσει και στη δεύτερη. Θα κάνει το 47-49. Θα ρίξει τη διαφορά στο καλάθι. 7 δευτερόλεπτα απομένουν για τους Sugar Mountains. Δεν ήταν καλή η πάση της επαναφοράς, παρ' όλα αυτά έφτασε η μπάλα στον Κούτρα, δεν έφτασε αυτός. Δεν προλάβα να κάνουν επίθεση εκ νέου, 47-49, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο, 47-49 με το σκορ. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το τελευταίο δεκάλεπτο. Την μπάλα στα χέρια των Sugar Mountains. Για να πούμε, δεν θα στοχίσουν στο τρίποντο αυτή τη φορά. Να μην θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα του τελευταίου δεκαλέπτου. Κυραμάρες θα
κάνει το 49-49 και για πρώτη φορά οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά στο 0. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα το δικαίωμα όμως για δύο ελεύθερες βόλες ο Πίνας. Θα βάλει ο Μπίνας, θα κάνει το 49-50. Offside εκεί ο Κεραμάρης. 51-50 για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ οι Basket Maniacs. Από την αρχή του παιχνιδιού δεν έχουν ξαναβρεθεί σε θέση ισχύως. Κάνουν το 51-50. Νεγκρίν θα πάρει την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα ευστοχίσει, θα πέσει και πάνω στην μπασκέτα. Παίζει δηλαδή ο διαιτητής, καθαρή ήταν η φάση. Μπίνας, της, αστοχή ο Μπενέκος αυτή τη φορά από τα 6.75, είναι κρίνη εκεί να κατεβάσει το rebound. Έτοιμος ο Κεραμάρης για ακόμα ένα ζευγάρι ελευθέρων βολών. Θα ευστοχίσει. Ξανά. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Είναι εκεί να κατεβάσει το rebound, στο συν 3 είναι η Basket Maniacs. Δεν ήταν καλό το τελείωμα εκεί πέρα, στη συνεργασία του Σάμου Δημητριάδη. Στην αντεπίθεση τώρα η Sugar Mountains, Κούτρας μέχρι μέσα, πεταχτάρι, θα στοχίσει, Κεραμάρης βγάζει και μια καραβγή, κερδίζει και το φάουλ, σωστό είναι. Αστοχούν οι κόκκινοι, μαζί είναι οι δύο ομάδες, φιδωλές στο σκοράρισμα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Επιλογή εκεί από τους παίκτες των Sugar Mountains. Ακόμα μία επίθεση χωρίς να βάλουν κάποιο καλάθι.
είναι κόσμο μέσα. Στον εμβολιασμό. Σταματάει, δίνει στον Κούτρα, ξαναμπενέκος. Κούτρας θα σηκωθεί. Θα στοχίσει, είναι green, θα παλέψει, θα πάρει το rebound. Ακόμα ένα ζευγάρι βολών για τον κύριο Μαρή. Γενικότερα είναι πολλοί παίκτες επαφών οι Sugar Mountains. Έχουμε στείλει 30-35 βολές ίσως στους Basket Maniacs. Είναι δυνατή στο παιχνίδι τους. Κάποιοι άλλοι είναι και κούμπαλοι. Και στο παρόν το σκορ γίνεται 54-50. Πέφτει και στη δεύτερη, θα κάνει το 55-50 και έχουμε αλλαγές. Στο Κούτρα. Μπίνα σταματάει το σιγαστήρα της ομάδας του. Πετυχαίνει 2 ακόμα πόντους και κάνει το 55-52. Στασινόπουλος. Το Σαξά. Δεν αστοχεί αυτός. Καραμάρης όμως είναι εκεί. Να πάρει ακόμα ένα rebound, να φορτώσει με ακόμα 2 πόντους αντίπαλο καλάθι και να κάνει το 57-52. 5 λεπτά έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και για να δούμε ποια ομάδα θα φύγει τελικά νικήτρια από το κλειστό του περιστερίου. Πίνα στο στοχή, Κεραμάρης παίρνει το rebound και από τον πάγκο των Sugar Mountains ζητείται time out. Καθώς δεν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο παίξηματος των συμπαικτών τους. Με green, μέσα θα σηκωθεί, δεν θα του κάνει το χαρτί μπάλα. Θα καταλήξει όμως τα χέρια του Σασά και καινούργια 14 για τους Basket Maniacs. Γιατί ο Δημητριάδης αυτή η επιλογή μέχρι μέσα πρέπει να μπει και να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Τέλος πάντων, time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 4,5 λεπτά και να δούμε τι δείξανε στο πινακάκι του Sugar Mountains. Δίνας έξω στον Αντωνόπουλο. Μπάρλα αυτός, ανάποδο lay-up, δεν ευστοχή, καλά μια συνεχή να πάρει το rebound. Ζητάει φάουλ εκεί ο Κωσινόπουλος. Λάθος όμως και από τους Sugar Mountains. Ο Δημητριάδης είναι εκεί να ανακτήσει την κατοχή για την ομάδα του. Δημητριάδης στον Καλαμιώτη. Γκριν, Καλαμιώτη. 60-52 και πρώτη φορά στο σύν 8 η Basket Maniacs. 3-40 για να δούμε. Έχει χρόνο το παιχνίδι πολύ ακόμα. Δεν έρχεται η απάντηση. Μπίνας δεν καταφέρει να πάρει και το rebound. Είναι green. Θα καταλήξει με την μπάλα στα χέρια, θα δώσει στο Συνόπουλο. Δημητριάδης, θα το κάνει στο συν 10 η Basket Mania. Διψήφια διαφορά. Από πολύ μακριά ο παίκτης των Sugar Mountains δεν θα ευστοχίσει ο Μπενέκος. Εκ νέου time out ζητάει ο πάγκος των Sugar Mountains. Δεν τα καταλάβανε στο προηγούμενο προφανώς για να συνεχίσουν τα ίδια λάθη.
Δημητριάδης δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τους Basketmaniacs πριν περάσουν το κέντρο. Μετά έκανε φάουλ ένα Green και έστειλε σε αντιπάλους στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Δεν ευστοχίζει στην πρώτη. Δεν ευστοχίζει ούτε και στην δεύτερη. Green. Καλαμιώτης. Περαμάνης για τρεις, δεν θα βάλει το καλάθι, 2 και 10 έχουν απομείνει. Να δούμε, δεν είναι καμιά διαφορά που δεν μπορεί να γυρίσει. Πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι οι Basket Maniacs. Κούτρας, δεν θα βάλει το σουτ. Μπίνος τώρα με την μπάλα στα χέρια του, ψάχνει επισκεπτένεται τον Μπενέκο. Αυτός θα σηκωθεί για τρεις, ούτε αυτός. Καλαμιώτης αλλιώς στην πολιορκία. 1 και 40 απομένει ακόμα. Εδώ και ο Γιάννης Παπαρκέτσος μας έρθει φυλάκια. Θα το πούμε μετά στο επόμενο παιχνίδι που παίζουμε. Για μοκ με τους collectors. Καλαμιώτης, κοστάρει, γυρίζει και αυτοί. Θα πρέπει να βάλει λίγο περισσότερη δύναμη και ο Βασίλης. Κακή επιλογή ξανά. Το τελευταίο δεκάλεπτο ανήκε δικαιωματικά στους Basket Maniacs. Κάναν ολική επαναφορά. Έχουν πάρει και τη διψήφια διαφορά τους. 10-62-52. Ένα λεπτό έχει απομείνει. Ψυχραιμία πρέπει να δείξουν τώρα. Ακόμα στους Sugar Mountains φαίνεται να έχουν εισηγήσει. Δεν ήταν καθόλου καλή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Συνεχίζουν να είναι άστοχοι. Deflection εκεί και η κατοχή παραμένει στα χέρια των Basket Maniacs. Σινόπουλος, κάτι στη πάσα, βέβαια 20 δευτερόλεπτα απομένουν, δεν αλλάζει κάτι. Κούτρας, φωμουχτή, αστοχεί αυτός, Καλαμιώτης δεν θα εκτελέσει επίθεση. 62-52 τελικά, νικητές οι Basket Maniacs, ολοκληρώνουν το γύρο χωρίς νίκη τελικά οι Sugar Mountains. Πήραν την νίκη ψυχολογίας που χρειαζόντουσαν οι Basket Maniacs. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια.